συν 6 για το Μαρούσι. 54-48 πλέον προηγείται η ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου. Αλιέβας. Μεχία. Οι παίκτες της ΑΕΛ ψάχνουν τον Φράνσις κοντά στο καλάθι, όμως ο Γλυνιαδάκης κυριολεκτικά τον έχει πνίξει. Ο Μεχία θα φτάσει μόνος του στο lay-up, αλλά θα στοχίσει εξ επαφής. Rebound από τον Κις, ο οποίος θέλει να ανοίξει το ρυθμό της ομάδας του. Κακή πάσα όμως, έκλεψε ο Λάπας. Και τώρα ευνηδιασμός είναι από την πλευρά της Λάρισας που θα σκοράρει με τον Τωρίν Φράνσις. Ο πάγκος των γηπεδούχων διαμαρτύρεται και για φάουλ. Για να δούμε το replay. Δεν φαίνεται να έχει γίνει φάουλ. Ο Φράνσις σηκώθηκε, ο Γλυνιαδάκης τράβηξε τα χέρια του. Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και τεχνική ποινή που χρεώνει ο κύριος Σόμος τον πάγκο της ΑΕΛ. Παναγιώτη, τον πάγκο τον Αλεξανδρή ποιον χρέωσε? Στον Βαγγέλη Αλεξανδρή, είπε κάποια πράγματα ο προπονητής των Θεσσαλών και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δεχτεί αυτή την τεχνική ποινή. Σε ένα κομβικό σημείο για το παιχνίδι, με το Μαρούσι να προηγείται 54-50, ο Τζαρόν Στίβενσον έχει δικαίωμα για δύο βολές και η κατοχή θα μείνει στα χέρια των φιλοξενουμένων μετά την τεχνική ποινή που χρεώθηκε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Ο Στίβενσον θα στείλει τη διαφορά στο συν 5 για την ομάδα του. Και τώρα στο συν 6. 50-56 προβάδισμα για το Μαρούσι. Εσείς βλέπετε τη φάση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες. Με το αριστερό χέρι ο Γλυνιαδάκης είχε επαφή τελικά με τον Φράνσις. Οι διαιτητές, η ουσία είναι ότι δεν έδωσαν τίποτα, προκαλώντας τη διαμαρτυρία του προπονητή της Λάρισας. Καλάθης, πολύ όμορφη πάσα στον Γλυνιαδάκη. Ένα ακόμα κερδισμένο φάουλ. Κοντά στο καλάθι για το Μαρούσι. Πλέον η ΑΕΛ έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της φθοράς. Αφού το Μαρούσι περνάει με μεγάλη άνεση την μπάλα κοντά στο καλάθι, εκεί όπου ο Μαυροκεφαλίδης και ο Γλυνιαδάκης δείχνουν να κυριαρχούν και προς το παρόν να αποτελούν το κλειδί με το οποίο το Μαρούσι είχε ανοίξει την πόρτα του συν 7 με προοπτική να γίνει συν 8. Και θα γίνει, αφού ο Γλυνιαδάκης ευστόχησε και στις δύο βολές. Τώρα ο Κις θέλει να πιέσει τον Αλιέβας σε όλο το γήπεδο. Ο Λιθουάνος θα περάσει άνετα ωστόσο το κέντρο. Φράνσις, σουτ για 2. Εύστοχος ο Αμερικάνος. Αφού κατάλαβε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα κοντά στο καλάθι με αντίπαλο τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη, αποπειράθηκε από πιο μακριά και τα κατάφερε. 3 λεπτά ακόμα και 24 δευτερόλεπτα για να φτάσουμε στο 30. Φάουλ από τον Γιάννη Λάπα στην προσπάθειά του να σπάσει το σκριν του Γλυνιαδάκη. Δεύτερο φάουλ για τον Έλληνα forward. Διαβουλεύσεις των διαιτητών. Παναγιώτη, είναι για το αν μετράει το καλάθι, έχεις αντιληφθεί? Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος. Θα δούμε τι θα υποδείξουν τώρα. Από πλάι λοιπόν, το καλάθι δεν μετράει. Και δεν γινόταν να μετρήσει, μα αφού χρονικά το φάουλ προηγήθηκε του σουτ. Έγινε στο screen. Κις. Από τα 3 μέτρα ο Αμερικάνος θα ευστοχίσει. 52-60. Αλιέβας στον Φράνσις. Τώρα μαρκάρει και μακριά από το καλάθι ο Γλυνιαδάκης στον Αμερικάνο αντιπαλό του. Ο Αλιέβας προσπαθεί να φτάσει μέχρι το lay-up. Τελικά θα βγάλει την μπάλα στον Κόμματο. Σουτ για 3 από τον Νέστορα Κόμματο. Η ΑΕΛ μένει ζωντανή. 55-60. 2 λεπτά ακόμα και 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Κις. Μαυροκεφαλίδης. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Αμαρουσίου. Ο Καλάβης θα προσποιηθεί. Έχει χρεωθεί με βήματα όμως. 2 δευτερόλεπτα για την ΑΕΛ να μειώσει ακόμα περισσότερο. Κόμματος και Φράνσις είναι αυτοί που κρατούν την ομάδα του Βαγγέλη Αλεξανδρή
ζωντανή, την κρατούν μέσα στο παιχνίδι. Όμορφη προσπάθεια από τον Γιάννη Λάπα και καλάθι. Στο τρίποντο πλέον η διαφορά, 57-60. Ο Φράνσις έχει φτάσει τους 13 πόντους, ο Κόμματος στους 16. Ο Μεχία έχει μείνει στους 9 μετά τους 5 πρώτους γρήγορους πόντους που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Έχει ανάγκη και τον δεύτερο Αμερικάνο, σε ζώνη τώρα η ΑΕΛ. Καλάθης. Κις. Στίβενσον για 3. Ριμπάουν από τον Κόμματο, ο οποίος μπλόκαρε καλά τον Μαυροκεφαλίδη και κέρδισε χώρο. Μεχία. Στον Φράνσις. Με αντίπαλο πάντα το Γλυνιαδάκι. Δύο παίκτες έκλεισαν πάνω του, γύρισαν καλά οι παίκτες ΑΕΛ την μπάλα. Ο Αλιγέβας βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και κέρδισε το φάουλ. Φάουλ το οποίο έκανε ο Μπίλι Κις. Ήταν το τρίτο για τον Αμερικάνο, ο οποίος άρον-άρον αποσύρεται. Και στη θέση του μπαίνει ο Χριστόφορος Στεφανίδης. Ενώ επιστρέφει στο παρκέ και ο Χαραλαμπίδης στη θέση του Πατ Καλάθη. Ο Σούλης Μαρκόπουλος από τη στιγμή που βρήκε τη χημεία κάτω από τις δύο ρακέτες με τον Μαυροκεφαλίδη και τον Γλυνιαδάκη. Όλες οι υπόλοιπες αλλαγές του περιορίζονται στην περιφέρεια. Ο Αλιγέβας αστόχησε το μεταξύ στην πρώτη από τις δύο βολές που κέρδισε. Ευστόχησε όμως τη δεύτερη και πλέον η ΑΕΛ είναι σε απόσταση αναπνοής. 58-60, 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδου. Στεφανίδης συνεχίζει σε ζώνη η ομάδα της Λάρισας. Θα βρει το χώρο και το χρόνο ο Χαραλαμπίδης και θα τιμωρήσει τη ζώνη της ΑΕΛ. Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, την ευθύνη στην άμυνα την είχε ο Γιάννης Λάπας, ο οποίος τα άκουσε. Κόμματος. Θέλει να απαντήσει ο Νέστορας Κόμματος και θα το κάνει. 61-63. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, 45 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια απομένουν. Πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, Μαυροκεφαλίδης στον Στεφανίδη. Άλλαξε άμυνα η ΑΕΛ σε man to man για την τελευταία ίσως επίθεση του Αμαρουσίου σε αυτή την περίοδο. Ο Μαυροκεφαλίδης θα κλειστεί από τον Φράνσις, θα δώσει τον Γλυνιαδάκη. Δύσκολη προσπάθεια από τον κριτικό, ο οποίος παλεύει και θα πάρει το επιθετικό rebound. Δεν θα βρει όμως εύκολη πάσα και θα αναγκαστεί να κάνει βήματα.